Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, την Τετάρτη βρέθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ξυλοκάστρου νεκρός εντός του διαμερίσματός του, στο οποίο διέμενε μόνος του ένας άνδρας ημεδαπός ηλικίας 85 ετών, του οποίου άγνωστοι δράστες είχαν δεσμεύσει τα χέρια με πουκάμισα και είχαν φράξει την αναπνευστική του οδό με κάλτσα. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος επήλθε από ασφυξία και από τη μέχρι στιγμής προανάκριση που ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου, πιθανό κίνητρο είναι η ληστεία. Στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, δυστυχώς, βρήκαμε έναν ηλικιωμένο κύριο, νεκρός, στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, δεμένος στα χέρια και στο ύψος των ώμων και φημωμένος στο στόμα. Η αιτία του θανάτου είναι η ασφυξία και πιθανολογούμε ότι ο λόγος που οι δράστες έπραξαν αυτό ήταν για να τον ληστέψουν, γιατί το σπίτι το βρήκαμε ανακατεμένο. Πήγε διαδικαστή στο σημείο. Στο σημείο ήρθε και ο ιατροδικαστής και συνεργείο των εγκληματολογικών ερευνών. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να προχωρήσουμε περαιτέρω για αναζήτηση και ταυτοποίηση των δραστών. Ζούσε μόνος του. Ζούσε μόνος του. Η οικογένειά του είναι στο εξωτερικό. Ήρθε,